μια γυναίκα από τα Πάμφυλα που λεγόταν Καλλιόπη Βασιλέγη. Είχε το παιδί της άρρωστο από στεμαγίδιδα και είχε τόση, ήταν σε τέτοια φρικτή κατάσταση το πόδι του, μπορώ να πω, που οι γιατροί είπαν ότι έπρεπε να φύγει σπρουσμένο στην Αθήνα για να γίνει εγχείρηση το ποδαράκι του. Όταν έμεινε ότι βρέθηκε το αγίασμα, ανέβηκε στις καριές, πήρε λίγο νεράκι από αυτό και πήγε και έπινε το πόδι του παιδιού της και έκλαψε ή παρακάλεσε, αν πράγματι είναι αγίασμα, βοήθησε Παναγία μου και εσείς Χριστή μου Άγιοι, είπε, να γίνει καλά το παιδί μου που είμαι φτωχιά και δεν έχω τη χρήματα να φύγω στην Αθήνα. Το παιδί κοιμήθηκε ήσυχο, το πρωί ξύπησε και της λέει, μαμά, το πόδι μου δεν πονάει. Σηκώνεται η μητέρα και βλέπει το πόδι του παιδιού ξεπρισμένο. Το παιδί το κατεβάζει στο ΙΚΑ, του κάνουν τη σχετική ακτινογραφία και βρίσκουν το πόδι τελείως καλά. Τότε θυμάμαι που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη ένας ορθοπαιδικός γιατρός που λεγόταν Αλέξανδρος Κανόμηρος. Και όταν άκουσε αυτό το θαύμα που έγινε, πήγε στα Πάμφυλα και βρήκε την Καλλιόπη Βασιλέγη. Τη ρώτησε και πήγαν μαζί στο ΙΚΑ, είδε τις ακτινογραφίες του ποδιού, του παιδιού, πριν γίνει η ίασή του, είδε και μετά τις ακτινογραφίες που έγινε καλά και πήρε τις πλάκες. Και θυμάμαι που είπε, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στο συμβούλιο που κάνω με το ιατρικό, θα πω σε μερικούς συναδέλφους που δεν πιστεύουν στα θαύματα, λέτε αυτές τις πλάκες, λέτε και τούτες, πώς είναι δυνατόν το πόδι αυτό στην κατάσταση που είναι να γίνει καλά από τώρα μέσα σε 2-3 μέρες. Μετά έγινε και ακόμα ένα θαύμα αυτές τις μέρες. Κάποιος ψαράς που λεγόταν Απόστολος Βέτσος είχε τίνεζε τα δίχτυα στο γρυγρί και ένα λέπι από μια σαρδέλα καρφώθηκε στην κόρη του ματιού του. Οπότε ο γιατρός του, γιατί είναι το Ρολόπουλος, ο οφθαλμίατρος, τον είπε ότι έπρεπε να αφήσει την Αθήνα για εγχείρηση, διότι κινδύνευε να χάσει το μάτι του. Φτωχός άνθρωπος που του έρθει στην Αθήνα, ανέβηκε στις καριές, κατέβηκε μέσα στη στοά του αγιάσματος, τότε δεν υπήρχαν και σκαλοπάτια, μια νεμόσκαλα είχαμε και κατέβαινε ο κόσμος και έπινε το μάτι του. Πήγε στο σπίτι, το καράβι θέλει στις 6 το απόγευμα από εκεί. Πήγε ένα μεσημέρι και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε είπε στη γυναίκα του, Ζαχαρό, το μάτι μου δεν πονάει. Γίνει τον επίδεσμο η Ζαχαρό και βλέπει το μάτι τελείως καλά. Τότε αυτό το θαύμα η Άσιος το έγραψε και η εφημερίδα στη Μυτιλήνη. Κυρία Ράλη, να ρωτήσω τα ευρήματα που βρέθηκαν, δηλαδή τα νομίσματα, τα βυζαντινά και διάφορα άλλα, φυλάγονται κάπου, πού βρίσκονται τώρα? Το Μαγειρδόπουλο φυλάγεται στο Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης. Η επίγνωση εικόνα του Παντοκράτορος, την οποία ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου την έχει τοποθετήσει σε σημαίνιο πλαίσιο, την έχουν στο μοναστήρι. Ναι, την έχουν κλειδωμένη, άμα την ζητήσει κανείς μπορεί να την βγάλουν να προσκύνησε. Άμα δεν την ζητήσει δεν μιλούν τίποτα. Ναι. Αλλά τα άλλα, έξαφνα, βρέθηκε ένα νόμισμα ολόχρυσο και πάνω είχε βασιλιά και βασίλισσα. Και φαινόταν τα γράμματα καθαρά. Του βασιλιά ήταν το όνομα Μιχαήλ. Της βασίλισσας είχαν σβηστεί τα δύο πρώτα και ήταν μονάχα το νου και το ήτα. Και εγνωμάτευσε ο αρχαιολόγος ότι ήταν Μιχαήλ Ευφροσύνη, ότι αυτό ήταν αφιέρωμα σε καμιά εικόνα, γιατί δεν ήταν της εποχής του Αγίου Ραφαήλ, γιατί αυτό βρέθηκε στα κελιά. Όταν βρέθηκε η εκκλησία, μετά βρέθηκαν και τα κελιά. Και στη γωνία ενός κελιού, ανάμεσα σε καρβουνιασμένα σανίδια και μαύρες μαυρισμένες από πυρκαγιά πέτρες βρέθηκε αυτό το νόμισμα. Φαίνεται ότι ήταν αφιέρωμα σε κανένα εικόνισμα, όπως είπε ο αρχαιολόγος, χάηκε το εικόνισμα και έμεινε αυτό, ολόχρυσο ήταν. Και βρέθηκαν και πολλά οικιακά σκεύη, δηλαδή από κούπες αγιασμού, όλα πύληνα, όλα πύληνα. Αλλά βρέθηκαν και μερικά, πούμε, κρύσταλα από πολυέλαια σπουσμένα, μία Αγία Λαβίδα, σημαία. Τα έπαιρναν όλα αρχαιολόγοι. Είχε πάρει και ο αρχαιολόγος ο Καλλιτονίδης στη Μυτιλήνη και ο Καλοκύρης, ο Βυζαντινολόγος, είχε έρθει από εδώ, από το Πολυτεχνείο. Ήταν καθηγητής του Πολυτεχνείου. Είχε έρθει πριν γκρεμίσει στο άτομο αγιάσματος. Και όταν μπήκε μέσα και βγήκε έξω πιστό, είπε βέβαιος με κατέλαβε. Και όταν μετά είδε και είδε γκρεμισμένη τη στοά, φήμωσε και έβαλε φωνές. Ξέρεις τι είπε, εάν δεν τη σεβαστήκατε από θρησκευτικής πλευράς,
Έπρεπε τη σεβαστείτε από αρχαιολογικής πλευράς. Και όταν είπαν οι μηχανικοί ότι φοβηθήκαν να μην γκρεμιστεί και γίνει δυστύχημα, έπρεπε λέει να ενστυλώσετε. Αν φοβόσαστε να μην γκρεμιστεί στο άσυ που δεν γκρέμιζε, αφού έβαλαν δυναμίτη έβαλαν για να τη σπάσουν. Σε όλα αυτά που βρίσκονται τώρα, τα έχουν. Τα πήραν στα μουσεία. Εμείς δεν είχαμε. Τα μουσεία πού, στην Αθήνα? Το έχουν στη Μυτιλίνη το Μελβιδόπουλο, όπως είπαμε, τα άλλα τα πήραν. Τα πήραν. Ούτε ξέρουμε. Τα έπαιρνε ο αρχαιολόγος. Εμείς λείψαμε τη χείρα. Εμείς δηλαδή παρακολουθούσαμε και δεν είχαμε δικαίωμα να πούμε τίποτα. Έτρεμε η καρδιά μας να μην χαθεί το ελάχιστο και βρίσκαμε τον πελά μας και μπαίνουμε και φυλακή. Όσον αφορά τα μάρμαρα τα σπασμένα που βρήκανε και ένα πλατήσκαλο τεράστιο, όλα αυτά τα έσπασαν και τα έκτισαν μέσα στην καινούργια εκκλησία. Και ονόκρανα, κάτι ωραίες κολόνες με σταυρούς βυζαντινούς επάνω, τα έσπασαν και τα έκτισαν μέσα στην αρχαία εκκλησία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το λέγω και δεν τρέπομαι να το πω, έγιναν μεγάλα λάθη. Εμείς αντιδρούσαμε, αλλά δεν μας άκουγε κανείς. Κανείς, απολύτως. Αυτά είναι. Ναι. Λυσμό ήθελα να σας πω ότι η οικογένεια του προϊστού αποτελεί το από τη γυναίκα του, το σύζυγο, τη Ρινούλα από τον 12 χρονό, ένα παιδάκι αγοράκι 11 μηνών που ήταν βαφτισίλη του Αγίου Ραφαήλ, το οποίο άρπαξαν οι Τούρκοι από την αγκαλιά της μάνας του και το ποδοπάτησαν και πορτοποίησαν το κεφαλάκι του μπροστά στις μάνας στα μάτια. Και είχε και μια ορφανή ανεψιά μαζί του, την Ελένη, 15 χρονών, την οποία κακοποίησαν με τον χειρότερο τρόπο και πέθανε, όπως είπε, στα όνειρα από τους πόνους και την αιμορραγία. Πραγματικά είναι τόπος λόγος Αγίων, λόγος μαρτυρικός. Δεν αγίασαν μόνο οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, αλλά και πολλοί άλλοι έχουν αγιάσει. Ο δε προϊστός έχει παρουσιαστεί στον ιερομόναχο Παχώμιο και του είπε: «Παχώμιε, εγώ είμαι διπλός μάρτης. Πρώτα μαρτύρησε η ψυχή μου, που τα παιδιά μου να βασανίζουν μπροστά στα μάτια μου και να είναι ψούλα μου, και μετά μαρτύρησε το σώμα μου». Όλοι αυτοί είναι Άγιοι. Κατά τη γνώμη μου, όλοι έχουν αγιάσει. Ως θλιπτικοί πατέρες που ασκήθηκαν εκεί επάνω. Κυρία Βασιλική, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Επίσης. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η Ελλάδα, πέρα από τα σύνορα, σήμερα ήταν, όπως είπαμε και στην αρχή, πέρα από το χρόνο και τα στενά ελλαδικά σύνορα, μια και μιλήσαμε για το λόφο των Καριών, τον λόφο όπου μαρτύρησαν ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος, η Άγια Ειρήνη και άλλοι Άγιοι που, από ό,τι μας λέει, μας είπε η κυρία Βασιλική Ράλη, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί. Η κυρία Βασιλική Ράλη ήταν εκείνη η οποία μας διηγήθηκε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν εκεί, στο Λόφο των Καριών, μια και είναι η μικρασιάτσα μοσχονησιώτησα συγγραφέας, στο κτήμα της οποίας βρέθηκαν τα λείψανα των Αγίων.